Καλό τον Νίκο. Καλημέρα. Καλημέρα. Γεια σου, ρε, Νίκο Πεχταρά. Στο βήμα. Ντόμινο αλλαγών φέρνουν τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Ευχαριστώ, Σπύρο μου, πάντα, gentleman. Το τέλο των πανελλαδικών. Αγρότε τίνουν τον Χρήστο από τη Δράμα, τον Βιρζίλ από τον Λιόν και τον Ράλφ από τη Βαβαρία. Mm -hmm. Και γιατί μα δίνουν υπεροχή στον αέρα οι Ηνωμένε Πολιτείε τη Αμερική. Έχουμε εκλεκτό πάνελ αργότερα να το συζητήσουμε αυτό, έτσι. έτσι Ό,τι χρειαστεί. Αν και ο κύριο εδώ, που ναι και πραγματογνώμονα ε, για αυτά τα θέματα. Στην καθημερινή, πώ θα ανοίξουν τα κλειστά ακίνητα, το σχέδιο για να αυξηθεί η προσφορά και να πέσουν τα ενίκια. Στο τραπέζι, τα ε, κίνητρα και οι προδομικέ διευκολύνσει για να επιστρέψουν στην αγορά 650.000 κατοικίε. Έρευνα για την παρέθεση μητρότητα. Και ο φόρο για 25.000 ευρώ, οι γυναίκε που φέρουν στον κόσμο το μωρό μια άλλη και τα διλήμματά του σε μια όχι πάντα διαφανή αγορά. Ένα τεράστιο κοινωνικό ζήτημα, δεν είναι τόσο απλό όσο φαίνεται. Έτσι. Ρεπορτάζ από την Καθημερινή. Στη Δημοκρατία της Κυριακής, παιδιά ενός κατώτερου θεού με το σταγονόμετρο υιοθεσία στην Ελλάδα, στατιστικός πίνακα υιοθεσιών των ετών 2021-2023, αιτήσεις που κατατέθηκαν ανά έχει, ποιες συζητήθηκαν και ποιες έγιναν δεκτές ή εν μέρη. Να σου πω, εδώ θέλω την άποψή σου, σε παρακαλώ. Να πρέπει να είναι αυστηρέ οι διαδικασίε για την τεχνοθεσία. Η υιοθεσία, όπω λέμε. Την τριετία 2021-2023, ναι. από τι 927 υποθέσει, τα πρωτοδικαία εξέτασαν μόνο τι 424, εγκρίνοντα τελικά μόνο τι 326. Αυστηρό. Αυστηρό, εννοείται. Εδώ και λέει... πρέπει να πηγαίνουν στα σπίτια και να ελέγχουν για πολύ μεγάλο χρονικό α, διάστημα. Α, ε, τουλάχιστον μια φορά το μήνα το οποίο λέω μια φορά το μήνα ξέρεις με ναι, ναι. φιδώ, ε, για να μπορούν να είναι σίγουρο ότι ένα παιδί έχει πάει σε ένα καλό περιβάλλον αλλά απ' την άλλη ε, δεν γίνεται να εξετάζονται οι αιτήσει τόσο πολύ αργά σε αυτό έχει δίκιο. Αλλά να μου πει, εδώ δεν είχαμε καταγγελίε και μετά παιδιά νεκρά. Άλλο η χρονοκαθυστέρηση. Καταγγελίε και παιδιά Άρα, νεκρά ακριβώς. για κακοποίηση στο περιβάλλον του και πήγαν από την ε, αρμόδια υπηρεσία και τα έδωναν όλα καλά. Δηλαδή και η χώρα μα για μένα έχει θέμα. Σε αυτό το κομμάτι, εδώ, στην προστασία του. Γιατί των το λέμε φίλοι τηλεφωνικοί. και Θέλουμε και την άποψή Εδώ άλλοι γεννούν το σπλάχνο του. Είτε είναι μονο, γίνονται μονογονεί κάποια στιγμή, είτε είναι το, το ζευγάρι. Και στην πορεία αποδεικνύονται από, από ε, πλημελή έω επικίνδυνοι γονεί. Επικίνδυνοι γονεί και είναι το σπλάχνο του. Δεν θα είναι αυστηρά τα κριτήρια όταν πα να πάρει ένα παιδί το οποίο έχει το πόθο να το αποκτήσει. Αλλά ο πόθο και η λαχτάρα δεν, δεν συνοδεύεται απαραίτητα από αγάπη και ειλικρινά συναισθήματα. Μπορεί να έχει να κάνει και με δικέ μα ε, αξιώσει. Θέλει προσοχή. Δεν μειώνουμε, δεν προσβάλλουμε τίποτα. Αλλά η, άλλο η αυστηρή διαδικασία και άλλο η χρονοφόρο διαδικασία. Αυτό εκεί, εκεί, τα μπλέκουμε εμεί. Λέμε αυστηρή, δεν σημαίνει ότι όλα θα περιμένει και χρόνια. Αυστηρό σημαίνει αυστηρέ διαδικασίε και εποπτεία για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφού το αποκτήσει μια υπέροχη ζωή στη φροντίδα σου και στην ευθύνη σου. Έτσι. Ελεύθερο τύπο, το πάζλ των υποψηφίων τη Νέα Δημοκρατία για τι ευρωεκλογέ, η γαλάζια λίστα νίκη, είναι οι ευρωβουλευτέ, τα ονόματα που έχουν κλειδώσει, ποιοι βρίσκονται σε συζητήσει και εκπλήξει. Φουλ μεταρρυθμίσει και αυξήσει εισοδημάτων η στρατηγική Μητσουτάκη. Τα μέτρα για του αγρότε και η ψηφιακή μάχη κατά των καταλήψεων στα ΑΕΗ. Σε αρωτική υπεροχή Νουδού Νέα Δημοκρατία δείχνουν τα γκάλουπ έξι μήνε μετά τι εθνικέ εκλογέ. Το παρασκήνιο σε Ελλάδα και είπα ΕΕ, και, του, ΕΕ και, του, ΕΕ και Τουρκία για τα F35. Αυτά με πλούσιο ρεπορτάζ από τον Ρέθρο Τύπο που λέει ο ε, οποίο οικονομικό, η υπεραπόδοση του 2023 και τα δημοσιονομικά του 2024 γερνίζει ο, ο, ο κουμπαρά με νέα μέτρα στήριξη. Πάμε και στην Αστία. Εδώ είμαστε. Τα λάντευση δένδια προ την αποχή. Βούδα ο Υπουργό Εθνική Άμυνα, για τη στάση του στην ψηφοφορία για τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών. Το Μαξίμου επιχείρησε να θάψει με παρεμβάσει στα μέσα ενημέρωση και την πρωτοβουλία του για του Χούθη. 50-60 βουλευτέ τη Νέα Δημοκρατία δεν επιθυμούν να ψηφίσουν το νομοσχέδιο Σκέρτσου. Απειλέ άδων για να την κοινοβουλευτική ομάδα. Αν καταψηφίσω, ο Μητσοτάξης θα σε πετάξει έξω από τα ψηφοδέλτια. Τριπλέτα Ντόρα Μπρατάκου Καλαφάτη προ βουλευτέ, πρόσεχε μην καεί. Ο πρόεδρο σε έχει στα υπόψη. Πρωθυπουργό, ελευθέρα στου υπουργού για αποχή κατά το βρετανικό πρότυπο και αλαζονία. Από ποιου θα πάθουμε ζημιά, μου λέτε. Από τον Κασελάκη ή από τον Ανδρουλάκη. Επιστράτευση με ημαράκι στη Μακεδονία, νέο Γολγοθάη ψήφι των μνημονίων συνεργασία με τα Σκόπια την Άνοιξη. Επιμένει και... η εφημερίδα στου 50 και 60 βουλευτέ. Και ενδιαφέρον και... φαίνεται αυτό έτσι. Και νέε εξηγήσει για τα ΤΕΠΗ που ζητά η Γενική Εισαγγελέα τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω, η κυρία Κοβέτση. Μάλιστα. Καλή Αφού... τελεία να... που Α... στο Στρασβούργο, ο αντεσαγγελέα του Ρίου Πάγου. Μάλιστα, για να δούμε αν θα βγει κάτι από εκεί. Κυριακάτικη Κόντρα, όπλα. Εκτό και να πάει πρώτα στην Εκκλησία. Μήπω πάει και κάποιο από την Εκκλησία μαζί. Πιστεύω ότι θα πάει να ανάψει την Εκκλησία για να πάνε όλα καλά και μετά. Μήπω Αφού... πάει στην κυρία Κοβέτσι και κάποιο εκπρόσωπο τη Εκκλησία. Αν να, να... πάρει και εκπρόσωπο τη Εκκλησία μαζί. Ε? Δεν ξέρω. Δεν νομίζω. Κυριακάτικη κόντρα, όπλα 50 δι στην Ουκρανία, ψίχουλα στου αγρότε. Η Ευρώπη συνεχίζει να σέρνεται στον πόλεμο από την Αμερική. Αν οι ισχυροί ηγέτε οδηγούν τι ευρωπαϊκέ κοινωνίε σε απόγνωση και στα χέρια τη ακροδεξιά, ο Μητσοτάκη τρέμει τι πορείε των τρακτέρ, δεν θέλει να περιορίσει την αισχροκέρδεια. Τα κόλπα των ΗΠΑ, των ΗΠΑ, με τα F35 και τα F16 και ΣΥΡΙΖΑ με νέε προτάσει προ το συνέδριο. Αυτά από την Κυριακάτικη κόντρα. Στην Αυγή, σε escape room η κυβέρνηση, παγιδευμένη στα κοινωνικά μέτωπα που ανοίγει, βλέπει να αυξάνει το πολιτικό κόστο αναζητώντας δεξιό αντίβαρο στο γάμο των ομοφύλων. Mm. Με ύβρι και καταστολή, ο Κυριάκο Μητσοτάκη φούντοσε το μέτωπο στα πανεπιστήμια, το οποίο άνοιξε στο όνομα των μεταρρυθμίσεων. Πολύ φέρνει νύφη η κεντροαριστερά να ζητεί κουμπάρου. Έχει και άρθρο το Ευάγγελο Αποστολάκη, το ζήτημα των εξοπλιστικών προγραμμάτων στην Ελλάδα. Και σήμερα, λέει, στην εφημερίδα μπορείτε να βρείτε και το κείμενο θέσεων προ το 4ο Συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συνεργασία σε ένα 16 σελίδο ένθετο. Στο ντοκουμέντο, σκάδαλο με φέ και στην Ακρόπολη, αποκάλυψη, μπίζνα στο νερό βράχο με την ανοχή τη Μενδώνη, βροχή κατεγγελιών και δεκάδε αναφορέ καθημερινά από του αρχαιοφύλακε, Απόλυε χιλιάδων ευρώ για τα ταμεία πάρτε από ιδιώτε, κοιμάται η ΑΑΔΕ. Τέμπη, βόμβα στην εξαστική από τον πρόεδρο Οσέ επί Καραμαλή, δήλωση του κουμέντο: Αν με καλέσουν, θα πάω. Και υγεία, τα φόπλακα στο ΕΣΥ, το νόμιμο φακελάκι Γεωργιάδη. Αυτά από την εφημερίδα του με πλούσιο ρεπορτάζ. Λοιπόν, στην, στην ΜΠΑΜ, δεν έχω πιει καφέ ακόμα, εντάξει. Δεν εδώ, έχω προλάβει πολλά. Πώ και γιατί δολοφόνησα τα παιδιά μου. Το ξέρει ο Δάδο ένα λίγο για αυτή την υπόθεση, Ρε Σπύρο. Για την υπόθεση του Θα βγάλουμε άκρη. Ε, να ακούσουμε και την αγόρευση του κύριου Κούγια. Γιατί έχει χαθεί λίγο η μπάλα. Και νομίζω ότι εδώ έχει θυχαστεί η κοινή γνώμη για ένα θέμα που δεν πρέπει να διχάζεται. Πρέπει να προβληματίζεται και να ενημερώνεται. Αλλά εδώ έχει γίνει οπαδικό το θέμα. Είτε είσαι υπέρ είτε κατά. Και αυτό είναι με την ευθύνη πάντα των μέσων. Με τον τρόπο που το, το μέσο διαχειρίζεται αυτή την από τη γέννησή τη, από την πρώτη στιγμή, κατά την ταπεινή μου άποψη. Άλλοι, άλλοι έκαναν σωστά την ενημέρωσή του, άλλοι ε, με κυρίαρχο ε, παράγοντα την τηλεθέαση, ενδεχομένω ε, τα πολλά κλικ. έχουμε πολλά να μάθουμε ακόμα. Την αλήθεια δεν ξέρω αν θα τη μάθει ποτέ. Θα... Οι αμφιβολίε είναι ισχυρέ. Αν κάνει θα Απ' την άλλη, οι αμφιβολίε παραμένουν ισχυρέ. Το παρόν τη Κυριακή σε βαθύ του ένα αναβρασμός στα πανεπιστήμια, στον δρόμο οι αγρότε, εκτό ελέγχου η ακρίβεια, η ανοιχτή πληγή, η εγκληματικότητα. Έξαρση του δυσδυτικού στερτόκοκους ομάδα Α σε παιδιά και ενήλικε. Ένα, ένα σοβαρό θέμα αυτό που αφορά την υγεία μα. Διμέτωπο σαν μέχρι τι ευρωεκλογέ και η αόρατη εγγυήση των Αμερικανών για τη χρήση του F16 από την Τουρκία. Αυτά από το παρόν τη Κυριακή με πλούσιο ρεπορτάζ. Λοιπόν, στο πρώτο θέμα. Αιώνυ, οι μισοί φοιτητέ, ενώ η κυβέρνηση ετοιμάζει να καταθέσει το νομοσχέδιο για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, έχουν υπερβεί το χρονικό όριο σπουδών που ορίζει ο λέει οι 324.461 από τους 704.047 πρωταθλητές στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, έτσι, με 58,21%. Άλλωστε, τα χρόνια Οδύσσια για να υιοθετήσει ένα παιδί, αν βρει. Μιχάλη Χρυσοχοίδη, είναι εντολή του Πρωθυπουργού να έχω λευκή επιταγή να τα αλλάξω όλα, λέει ο νέο και για πέμπτη φορά Υπουργό Προστασία του Πολίτη για την εγκληματικότητα και την αναδιοργάνωση τη ελληνική αστυνομία. Η Ζάκυνθος, η πιο εγκληματογόνο περιοχή μετά την Αττική και τη Θεσσαλονίκη. Αυτό είναι μια παράμετρο που δεν γνωρίζαμε. Είχε και οικογενειακή μη κυβερνητική οργάνωση από το 2021, αλλά ζητούσε τα χρήματα σε φακελάκι ή προσωπικού λογαριασμού. Πρόεδρο η μητέρα του και στο ΔΣ η αδελφή και ο γαμπρό του κυρίου Πολυχρονόπουλου. Πάμε στη Real News. Το παζάρι και οι εγγυήσει για τα F-16 τη Τουρκία. Η Real αποκαλύπτει το έντονο διπλωματικό παρασκήνιο για την πώληση των παχητικών αεροσκαφών από τι ΗΠΑ στη γείτονα χώρα. Ποιοι είναι οι όροι που έθεσε η Ουάσιγκτον στην Άγκυρα. Η απόρριτη επιστολή του State Department προ το Κογκρέσο. Τον Ιούνιο θα απογραφεί η σύμβαση του F-35 από την Ελλάδα. Η ατζέντα των συζητήσεων για να μετρήσει την 9 Φεβρουαρίου. Ποιοι θα πληρώσουν λιγότερου φόρου, αναλυτικό οδηγό με όλε τι φετινέ αλλαγέ σε φόρου εισοδήματο και ένφια. Τα μέτρα στήριξη στα μπλόκα και επόμενη μέρα, αγροτικέ κινητοποίησει και συνέντευξη του κ. Πιαρακάκη στη ΡΙΑΛ. Το νομοσχέδιο για τα μη κρατικά ΑΕΗ θα ψηφιστεί έω το τέλο Φεβρουαρίου. Αυτά από τη ΡΙΑΛ News με πλούσιο ρεπορτάζ. Προσπαθώ η ώρα να κάνω post και στο Instagram. Θα το κάνω σε λίγο. Αλλά στείλτε τα μηνύματά σα, τι καλημέρε σα, ό,τι θέλετε κυρίε και κύριοι. Εδώ είμαστε, να τα συζητήσουμε. Καλημέρα στο Αγρίνιο. Και πολλέ καλημέρε θα στείλω από Αγρίνιο. Καλημέρα στο Αγρίνιο. καλημέρα. Η, η, κυρία Ιωάννα. Καλημέρα σα. Καλημέρα και στη φίλη μα την Κωνσταντίνα. Που τη φτιάξαμε το πρωινό, λέει. Μα έστειλε η φίλη μα Κωνσταντίνα. Καλημέρα, Κωνσταντίνα. Α είστε καλά, Κωνσταντίνα. Ευχαριστούμε. Στείλτε ρε, παιδιά κανένα βιντεάκι, καμιά φωτογραφία. Εμεί είμαστε μέσα τώρα σε κλειστό χώρο. Στείλτε κάτι να, να δούμε εικόνες της χώρας μας να, να χαρούμε, γιατί μετά θα πάμε στα πολύ σκληρά. Ε, Στη Μακεδονία της Κυριακής. Αποκαλύψεις, αιτήματα και νέες προτάσεις. Τι υπόθηκε για όλα τα καυτά θέματα της περιοχής. Η εφημερίδα ήταν στο επίκεντρο του παραγωγικού διαλόγου. 300 αγρότικα, επέτειος αγκαλιά με τις αγροτικές κινητοποιήσεις. Να πάμε στον τύπο της Κυριακής. Τα πάντα για το γάλα με νέα κοινοτόμα εφαρμογή. Τα ωφέλη από τη χρήση από τη χρήση της παρουσιάστηκαν στο πλαίσιο τη Αγκρότικα. Δεδομένα ε, παρουσιάζονται με εύχοστο τρόπο είτε για δεδοπαραγούς είτε για καταναλωτέ. Καρκίνωση δείχνουν τα στοιχεία για την Ελλάδα. Και καμπανάκι από το Φραγκευτικό Σύλλογο Θεσσαλονίκη. Συγγνώμη, Νικόλα μου. Οι ελλείψει φαρμάκων ταλαιπωρούν του ασθενεί. Βεβαίω, αυτό είναι το Τι απάντησε, Έλα, εδώ τόσο ώρα. Ορίστε. Αυτό. Το ζήτημα τη ψυχοκοινωνική υποστήριξη. Ένα τεράστιο θέμα, έτσι. Το ζήτημα τη ψυχοκοινωνική υποστήριξη των αστέγων. Άστιγο και ψυχιατρικά ασθενή, η περίπτωση του 30% στη Θεσσαλονίκη. Πάμε εδώ. Πάμε στι αθλητικέ να φτιάξω εγώ εδώ πέρα. Πάμε. Μέτρο υπολογίες. σπορ. Τρένο, ο Πάοκ θέλει να συνεχίσει με νίκη και ωραίο θέμα και στο περιστέρι. Απάντηση σε όσου ψάχνουν, για να, για να, για, ψάχνουν να τον εκτροχιάσουν με αθέμητα μέσα. Σχήμα από πανα, παρα... τιμάζει ο Λουτσέσκου. Πήρε σα... ε, σαμάτα, αλλά όχι Γιόνι και Τζίμα στην αποστολή. Στο πικρό φινάλε, ο Άρης προηγήθηκε με κολλάρα του, του Μωρόν. Αλλά ο Άλεξιτ ε, κράτησε ζωντανά τα λιοντάρια στι καθυστερήσει. Μάτσου από μια ολιγορία δεχτήκαμε τον γκολ, Δεν αμυνθήκαμε. Καλά, αυτά από τη μέτρο σπορτ. Σε σπορτ day τώρα. Όλα για όλα και οι δύο μονομάχοι ψάχνουν την πρώτη φετινή του νίκη σε τέρμι. Ο ρόλο κλειδί του παγκασέτα, διεκτική θέση ο Παλάσιο. Χωρί Ρέτσο, Ζέρσον, Καμαρά και Καμπράλ. Οι ερυθρόλεφικοι να μην πάρουν ανάσα εντολή για να λέει το πράσιγκ σε όλο το γήπεδο. Στο φω των σπορ. Κοίτα, πώς, φτιάχνει, πώς, έτσι το, το πρωτοσέλιδο ah, είναι υπέροχο. καλά, στέλνω κάτι στο Για τον παγκόσμια με μεγαλειώδη <σταλεί> εμφάνιση <σταλεί> του τελικού τη Δόχα, η Ευαγγελία Πλαταγιώτη κατέχασε το χρυσό μετάλλιο του κορίτσι μα. Χωρί περιθώρια, χαρακτήρα τελικού έχει το αποψηλό μάτ τη Λεωφόρου για τον Ολυμπιακό από το των Σπορ. Στην αθλητική ώρα, Τρίποντο με Λιούμπι. Για τελευταία φορά μπροστά σε άδειε εξέδρεση. Η νίκη είναι μονόδρομο για την Ένωση. Στην αποστολή ο Λιούμπισιτ. Αλλά και, ο Λιβάι και η Λιβάη Μουκούντι για Αλανόπουλο. Εκτό η Σιμάσκη Γιόνσον Γκατσίνοβιτ. Χατσισάφη και Ζήνη. Στη live sport, σαν τελικό. στην κόψη του ξηραφιού καθώς ο χαμένος χάνεται και λατρεία Πάνε η μιάκ, τεράστια αποθέωση για τον Δημήτρη Μελσανίδη, από τον κόσμο τη ΑΕΚ χθε στο Ναοπά Παρένα. Πρόεδρε, ευχαριστούμε για το γήπεδο, το Λιούμπισιτ για όλα. Και φυσικά πρωτοσέλιδο η Παγκόσμια Θεά, η Πλατανιώτη. Και κόκκινο πρωταλτή, καυτή νύχτα, κόλαση πάω Ολυμπιακό στι 9 το βράδυ. Φωτιά στο πρωτάθλημα με διπλό τηλεφόρο ο θρύο θα πιάσει του πράσινου στην πλασματική κουφή. βαθμολογία τη Super League και θα μπει ακόμη πιο δυνατά στη μάχη του τίτλου από τον κόκκινο πρωταθλητή.